δημοσιογράφους που καλύπτουν τα δικά μας. Δεν είμαι της άποψης αυτής. Πάμε να δούμε λοιπόν ποιοι πηγαίναν με τον Υπουργό και τι γινόταν και πού πηγαίναν και τα λεφτά τα άλλα. Είναι πολλά τα λεφτά, Άρη, που σκόρπισες. Ποιοι συνόδευαν τον Άρη στα ταξίδια του? Οι κυρίες. Η Ρόγκανα, προσωπική του γραμματέας, εξωτερική συνεργάτη στο Υπουργείο, ταξίδευε πάντα στη διακεκριμένη θέση με τον κύριο Άρη. Εφροσύνη Τζάλα, εξωτερική συνεργάτης. Μαρία Κόνσουλα, συνεργάτη στο γραφείο του. Βασιλική Παπασάβα, ειδική σύμβουλος του κύριου Άρη. Γεωργία Δραγώνα, εξωτερική συνεργάτης, υπεύθυνη για τις δημόσιες σχέσεις του κύριου Άρη. Σοφία Νόβα, υπάλληλος στον τομέα δημοσίων σχέσεων. Οι κύριοι. Θανάσης Δαμάδης, εξωτερικός συνεργάτης. Παναγιώτης Παρδαλής, συνεργάτης του κύριου Άρη. Βαγγέλης Κίβερης, εξωτερικός συνεργάτης. Γιώργος Λέλος, συνεργάτης. Γιώργος Κασφίκης, συνεργάτης. Χρήστος Γεωργάτσος, συνεργάτης του κύριου Άρη. Λάζαρος Τσετσάκος, ασφάλεια του κύριου Άρη. Κώστας Ρασιάς, ασφάλεια του κύριου Άρη. Στα άτομα αυτά, μόνιμα στις υπουργικές εκδρομές του κυρίου Άρη, να προσθεθούν και 15 δημοσιογράφοι του τουριστικού ρεπορτάζ που μόνιμα κουβάλαγε μαζί του για να τον αποθεώνουν. Κάθε εκδρομική εξόρμηση του κυρίου Άρη με την 30-μελή συνοδεία του κόστησαν στο ελληνικό κράτος από 800.000 μέχρι 1 εκατομμύριο ευρώ. Και κάτι ψηλά σε ημετέρους. Πρώτον, 19-25 Ιουνίου 2008, στην Πούντα της Πάρου, αθλητικές επιδείξεις του παγκοσμίως άγνωστου θαλάσσιου σπορ Kinderboarding, διοργανώτρια εταιρεία Downtown Communication με έδρα την Κηφισιά. Ο ΕΟΤ ενισχύει τη διοργάνωση με 333.200 ευρώ συν ΦΠΑ σαν μέγας χορηγός. Δεύτερο, επιχορήγηση από τον ΕΟΤ στην Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας, περιοχή πολιτικής δραστηριότητας και καταγωγής του κύριου Άρη, 45.000 ευρώ για να προσελκύσουν τουρίστες από τις πάμπλουτες ευρωπαϊκές χώρες Μάλτα, Πορτογαλία, Ρουμανία, Ουγγαρία και Σλοβακία. Τρίτο, Χριστούγεννα 2008, αγορά γραβατών με τακουστών μαντιλιών και βάζων με μαρμελάδες για δώρα σε επίσημους και δημοσιογράφους του τουριστικού ρεπορτάζ. Τα δώρα αγοράστηκαν από τον Όμιλο Λεμονή, τον Νίκο Μόδας Φεραγκάμο, το εστιατόριο Ρένα της Φτελιάς και από την Λίλουμ ΕΠΕ. Τέταρτο, τα ονομαστά μπαλάκια του Άρη. Πρόκειται για 38.000 μπαλάκια αντιστρες, κάτι μαλακά μικρά μπαλάκια που τα ζουλάμε με το χέρι μας για να διώξουμε δίθεν το στρες, που πληρώσαμε όλοι μας με 38.437 ευρώ για να τα κάνει δώρο ο κύριος Άρης σε καλεσμένους και φίλους. Τα μπαλάκια αγοράστηκαν από την Star Gifts ΕΠΕ. Πέμπτο, Διεθνής Μουσικός Μάιος 2008. Η εταιρεία Θέαμα Ακρόαμα οργανώνει συναυλίες με τα παγκόσμιας εμβέλειας συγκροτήματα Royal Hunt, José González, Payne, Pavlos Dog, χορηγός ΕΟΤ με 166.000 ευρώ και έπονται πολλές τέτοιες χορηγίες του κύριου Άρη του Χλειδάτου. Έτυχε λοιπόν να είναι ο κύριος Άρης, ο κύριος Πηλιοτόπουλος. Σαν τον κύριο Άρη βεβαίως καταλαβαίνω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί και έχουμε ήδη ένα αρχείο σχεδόν συγκεντρώσει, ένα τεράστιο.